Βρισκόμαστε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εγώ συνηθίζω να λέω, κύριε Γραμματέα του κόμματος, με το υψηλότερο ιστορικό κύρος στην Ελλάδα και όχι μόνο, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και έχω μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας. Αν συμφωνείτε για εσείς, να ξεκινήσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας. Και η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε καθόλου. Από ώρα σε ώρα περνάει, υπάρχει μία είδηση που αλλάζει τα γεγονότα άρδιν, θα λέγαμε. Πριν από κάποιες ώρες, ο αρμόδιος υπουργός, αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό, που είναι ένα θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι σταματάει, παγώνει μάλλον, τις επιτάξεις των... τις τελευταίες απόφασεις για τις τοποθεσίες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που ήταν να κατασκευαστούν με γρήγορες διαδικασίες στα κλειστά κέντρα. Να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καθόλου τέτοια διαδικασία. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι από την πρώτη στιγμή. Τα νησιά του Αιγαίου δεν χρειάζονται ούτε ανοιχτές, ούτε κλειστές δομές, ούτε hot spot σαν αυτά που γνωρίσαμε, και την πληρώνουν και οι κάτοικοι των νησιών αλλά και οι άμεροι πρόσφυγες που έρχονται αναζητώντας τον ήλιο μοίρα από τις πατρίδες τους, και ούτε βέβαια κλειστές φυλακές. Πρέπει να φύγουν οι πρόσφυγες, να μετακινηθούν προς την υπηρετική χώρα με γρήγορες διαδικασίες και να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Όχι να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει ναι, να ανοίξουν τα σύνορα. Είναι απαράδεκτη η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι απαράδεκτη η Συνθήκη του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει και μάλιστα σε διπλό εγκλωβισμό στην Ελλάδα τους πρόσφυγες. Οι άνθρωποι, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες, και ο κάθε εργαζόμενος και στη χώρα μας και παντού καταλαβαίνει με την απλή λογική να βάλει και να δει ότι αυτοί οι 300-400.000 πρόσφυγες, αν ήταν κατανεμημένοι στις 30 χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη-μέλη της Ένωσης, πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα και για να ενσωματωθούν στις κοινωνίες και για να βρουν δουλειά και για να έχουν τα παιδιά τους εκπαίδευση και μια σειρά τέτοια ζητήματα, και να μην την πληρώνουν βέβαια ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε οι πρόσφυγες που δεν θέλουν στην πλειοψηφία τους να μείνουν. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να μείνουν, μπορούν πάρα πολύ καλά, και εμείς το λέμε την πρώτη στιγμή, να μείνουν εδώ άμα έχουν τις οικογένειές τους και έχουν τις προϋποθέσεις, όσοι το επιθυμούν, να βρουν δουλειά, να ενσωματωθούν, όπως και μια σειρά άλλοι πρόσφυγες, μετανάστες που έγιναν, γιατί είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο το προσφυγικό με το μεταναστευτικό. Ο μετανάστης, άμα έρθει εδώ και βρει δουλειά στην ελληνική κοινωνία, που πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, θα μείνει βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το πρόβλημα με την ροή του προσφυγικού ρεύματος, με τη μεγάλη ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί και για τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για τους Έλληνες κατοίκους των νησιών κυρίως, αλλά και όπου υπάρχουν αυτά τα hot spots, τέλος πάντων, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Από την πρώτη στιγμή εμείς ήμασταν κάθετοι. Πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πρέπει να καταργηθεί το Δουβλίνο, τα ξαναλέω επιγραμματικά, πρέπει να μετακινηθούν με γρήγορες διαδικασίες στην υπηρετική χώρα, πρέπει να βγουν τα έγγραφα και να πάνε στις χώρες προορισμού γρήγορα, και αυτό προϋποθέτει ότι εκεί που θα έρθουν στην υπηρετική χώρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις και μεταφραστών και διοικητικών και άλλων τέτοιων, οι οποίοι να μπορέσουν και να κάνουν, να βγάλουν σε πέρα σε όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Τώρα μου λέγανε ότι στη Λέσβο, σε άλλα νησιά, έναν πρόσφυγα μπορούν κάθε μέρα να καταμετράνε, να καταγράφουν, να βλέπουν αν χρειάζεται να είναι άσυλο, αν πρέπει να πάει αλλού κλπ. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, πρέπει να σταματήσει, και θα είναι αυτό και για το καλό των προσφύγων και των μεταναστών και για το καλό συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Κάποιες φωνές... Δεν λύνεται το πρόβλημα ούτε με καταστολή, ούτε με φυλακές, ούτε με στρατόπεδα συγκέντρωσης την σημερινή εποχή. Ναι. Και αυτό βεβαίως που πρέπει να γίνει, για να τελειώνω αυτή την τοποθέτηση, είναι ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι
ήρθαν εδώ ξεσπιτωμένοι, ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους, από τις οικογένειές τους, από τις πατρίδες τους, για να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν ούτε κάτω από βομβαρδισμούς, ούτε κάτω από τη φτώχεια, την ανέχεια, την ανεργία και την εκμετάλλευση που γίνεται σε Άρα αυτές τις είστε χώρες. ξεκάθαρα κατά των κλειστών κέντρων, είναι θέση του κόμματος, νομίζω, Πάκια, και βλέπετε και εν μέρη συμφωνείτε, όχι σε πολιτικό επίπεδο φυσικά, με την απόφαση του αρμόδιου υπουργού σήμερα να σταματήσει επιτάξεις, τις οποίες δεν τις θέλετε καθόλου. Μα δεν έτσι, έπρεπε ναι. να ξεκινήσουν. Δεν έπρεπε να ξεκινήσουν. Όχι για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα. Να πρέπει να σταματήσουν εντελώς και να αρχίσει η άλλη διαδικασία που προτείνουμε εμείς. Εμάς αυτή είναι η θέση μας. Οι όποιες φωνές ακούγονται στο εσωτερικό της ενδοχώρας για τη μεταφορά των προσφύγων, περί ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, και ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορα θέματα, εσάς σας αφήνει διάφορους? Όχι, δεν μας αφήνει τίποτα διάφορος. Όμως για όλα τα ζητήματα υπάρχει λύση. Στο βαθμό που οι πρόσφυγες έρχονται στην υπηρετική χώρα, εμείς λέμε πρέπει να είναι σε ανοιχτές δομές, με επίλυση προβλημάτων διαβίωσης, υγιεινής σε αυτές τις δομές, με τα παιδιά των προσφύγων να πηγαίνουν στα σχολιά, να εκπαιδεύονται, να φτιαχτούν τμήματα, ειδικά για όσο διάστημα. Και το κύριο είναι οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν το δρόμο του προορισμού τους. Εκεί που θέλουν να πάνε. Εκεί που είναι οι οικογένειές τους, μάλιστα, που είναι οι συγγενείς τους. Άλλος θέλει να πάει Γερμανία, άλλος θέλει να πάει Γαλλία, άλλος θέλει να πάει στην Κεντρική Ευρώπη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πρέπει σε αυτό να διευκολυνθούν. Δεν διευκολύνονται, διότι δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, η σαπίλα και η διαφορά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ονομαζόμενες, και η χρηματοδότησή της. Πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και να πληρώνονται για να κάνουν, ξαναλέω, γρήγορα όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειάζονται, είτε για τη χορήγηση ασύλου, είτε για τις χώρες προορισμού, είτε εκεί που είναι να πάνε οι άνθρωποι αυτοί, και ξαναλέω, και με μεταφραστές και με διοικητικό προσωπικό και με υγειονομικό προσωπικό. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με σοβαρές ασθένειες, με προβλήματα, τα παιδιά τους, οι γυναίκες κλπ. Δεν μπορεί να το λύνει σε ένα τεράστιο hot spot όπως πήγα πρόσφατα στη Λέσβο ή σε άλλα, στη Σάμο, μια γιατρός με 2-3 νοσηλευτές και να είναι εκεί 4.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα όλα υποκρατική Άρα αιγύρα. Αυτά πρέπει να λυθούν και να προχωρήσουν. Και οι συμπατριώτες μας που αντιδρούν, ας σκεφτούν ότι είναι καλύτερα να μην βλέπουν εχθρό και τα ίδια τα θύματα, τους πρόσφυγες, αυτούς τους ανθρώπους, τους άμυρους που είναι και αυτοί εργαζόμενοι, εργάτες, οικογενειάρχες στις χώρες τους και παίρνουν το νοματιόν τους για να μπορούν να σωθούν αυτοί και τα παιδιά τους από τη δυστυχία των πολέμων και τις φτώχειες. Δεν είναι αυτοί οι εχθροί. Εχθροί είναι οι κυβερνήσεις, είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους σωθεί, είναι εκεί το πρόβλημα και εκεί πρέπει να στρέψει ο ελληνικός λαός την προσοχή του. Και βεβαίως οι άνθρωποι που και στην πατρίδα μου, εκεί σε περιοχές που βλέπω, Λαμία, όπου έχει, και στη Λαμία που πάνε σκέφτονται ένα κλειστό και αλλού σε άλλες περιοχές που είναι, πρέπει να είναι ανοιχτά όλα αυτά τα κέντρα και να διεκδικήσουν μαζική, με χρηματοδότηση, μαζική πρόσληψη ανθρώπων που θα επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Αντί να χρονίζουν και να περνάνε τα χρόνια και βεβαίως να δημιουργούνται οξυμένα προβλήματα, ξαναλέω, και για τους πρόσφυγες, αλλά και για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους, τη διεκδίκησή τους και να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αν συμφωνείτε να αφήσουμε το προσφυγικό και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, που είναι η κατάσταση ελληνικής οικονομίας και βεβαίως το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, το οποίο, για το οποίο θα λέγαμε το κόμμα σας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, έχει σειρά αγώνων ιστορικά και όχι μόνο. Στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί το λέμε εμείς που τώρα. Ναι, εδώ, να μην το πείτε εσείς. Εδώ και 30 χρόνια, βήμα το βήμα, άρχισε η κατεδάφιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Δεν φτάσαμε μέσα σε μία μέρα, ούτε σε μερικούς μήνες εδώ που φτάσαμε. Υπάρχει διαχρονική ευθύνη όλων όσων κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και του ΠΑΣΟΚ πρώτα και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία 5 χρόνια.
Λοιπόν, η θέση του κόμματος για το νέο ασφαλιστικό. Και αν με αφορμή αυτά τα οποία λίγο πολύ βλέπουμε στην επικαιρότητα και έχουν διαρρεύσει και στα δημοσιογραφικά γραφεία, θα πρέπει να δούμε το κουκουέ στους δρόμους, το αγώνα για τις νέες διατάξεις οι οποίες λίγο πολύ ψιθυρίζονται. Ναι, είναι η απεργία αύριο που έχουν αποφασίσει πάρα πολλά συνδικάτα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και σωματεία και ομοσπονδίες. Πρέπει να δοθεί μαζική μαχητική απάντηση και στις διαδηλώσεις, στα συλλαλητήρια που θα γίνουν και στην απεργιακή κινητοποίηση και βέβαια ο αγώνας δεν σταματά. Και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Αυτός ο νέος νόμος είναι απαράδεκτος και πρέπει να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων από τους ίδιους τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα και να παλέψουν για την ανατροπή του εάν τελικά πάει στη Βουλή και ψηφιστεί, διότι ενσωματώνει όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους που έχουν ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια και βεβαίως κυρίως τους τελευταίους της τελευταίας τετραετίας, που είναι για παράδειγμα ο νόμος Κατρούγκαλου, τον ενσωματώνει, δεν τον καταργεί όπως ψεύτικα ισχυρίζεται το Υπουργείο Εργασίας και η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αντίθετα ενσωματώνει τους νόμους, λύνει κάποια ζητήματα τα οποία είχε ασάφειες ή κενά και νομικά κενά ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά τα ενσωματώνει αυτά και βεβαίως το προχωράει παραπέρα. Και εδώ έχουμε επιπτώσεις τεράστιες. Καταρχήν οι τρεις πυλώνες που λένε οι περιβόητοι, δηλαδή μια εθνική σύνταξη της πλάκας, που δεν θα μπορεί όχι να ζήσει ο συνταξιούχος αύριο και σήμερα, αλλά δεν θα μπορεί ούτε τα στοιχειώδη φάρμακα να πάρει για να επιβιώσει. Είναι όλο αυτό το σύστημα που τον οδηγεί τελικά στην ιδιωτική ασφάλιση και βέβαια ξέρουμε τι σημαίνει ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα. Θυμόμαστε όλοι ότι ήμουνους έκαναν στην ασπής πρόνοια ότι είναι η πιο κερδοφόρα, η πιο σπουδαία επιχείρηση που θα εξηγιάνει το ασφαλιστικό σύστημα οι ιδιώτες και μετά από αυτούς τους διθυράμβους που γράφαν και εφημερίδες και λέγαν και κυβερνητικοί ήρθε το κανόνι. Λοιπόν, έγινε το κράκ της ασφαλιστικής και οι εργαζόμενοι εκεί, και οι ασφαλισμένοι, χάσαν όλα τους τα λεφτά που πληρώναν στην ιδιωτική ασφαλιστική και δεν έχουν τώρα και βρίσκονται στα δικαστήρια και ακόμα να δικαιωθούν ή τέλος πάντων να τους αποδοθούν κάποια από αυτά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που προβλέπει ο νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου, όπως τον λέμε εμείς, γιατί κοινός είναι ο νόμος που υλοποιείται. Ότι στέλνει τα ασφαλιστικά ταμεία, την ασφάλιση, την πρόνοια, τη σύνταξη στο χρηματιστηριακό τζόγο για να παίζουν οι εταιρείες εκεί. Γιατί θα γίνει ένα οποιοδήποτε στραβοπάτημα στο χρηματιστήριο και βεβαίως αν είσαι σε χαμηλού ρίσκου, γιατί θα έχεις και το δικαίωμα, υποτίθεται, να επιλέγεις να είσαι σε χαμηλού ρίσκου, σε μεσαίου ρίσκου ή σε υψηλού ρίσκου. Καλά, άμα είσαι σε υψηλού ρίσκου, πάει σε πυροδιά όλος. Αλλά και χαμηλού ρίσκου να είναι, το ίδιο θα συμβεί. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, και είναι γελία όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούγονται, ότι για φανταστείτε, πώς θα συμπληρώνει 40 χρόνια και μάλιστα ασφάλισης ένας νέος άνθρωπος σήμερα. Για τους νέους και τις νέες είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται στην κοινωνική ασφάλιση. Για να βγει αύριο στη σύνταξη, για να πάρει, και μπορεί να μην το σκέφτεται το νέο σήμερα γιατί έχει πολλά χρόνια μπροστά του, όμως θα πρέπει να ξέρουν και οι ίδιοι, όπως ξέρουν και οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, ότι τα χρόνια περνάνε γρήγορα και τα χρόνια που θα μπορούσε ο άνθρωπος να απολαμβάνει στη σύνταξη είναι τα πιο όμορφα, γιατί είναι και τα τελευταία στην ουσία της ζωής του. Και θα έπρεπε να είναι όσο γίνεται περισσότερα, να μην έχει τον εργοδότη και το άγχος να σηκωθεί το πρωί, να πάει στη δουλειά, να τρώει τις καταρπακές, να μην του πληρώνουν την εργατική του δύναμη, αυτό που προσφέρει στη δουλειά, γιατί γίνονται και τέτοια σήμερα, ή να τρέχει σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα να ψάχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην έχει ούτε φάρμακα, ούτε φροντιστήριο αύριο για τα παιδιά του, για την οικογένειά του κλπ. Άρα αυτά, κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη και υγεία, γιατί αυτά είναι τα ζητήματα που αφορά αυτό το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, αφορούν όλους. Αφορούν και τους νέους και τις νέες, δεν αφορούν μόνο τους σημερινούς εργαζόμενους, τους μισθωτούς ή τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους επιστήμονες ή τους αγρότες που είναι στην παραγωγή και δουλεύουν όσο είναι τέλος πάντων σε αυτή την παραγωγή και όσο μπορεί να βγάζουν ένα στοιχειώδες εισόδημα. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά σαν ελληνικός λαός,
όχι μόνο η εργατική τάξη, αλλά και τα άλλα λαϊκά στρώματα, και να φτιάξουμε αυτή τη συμμαχία, αυτό το μεγάλο μέτωπο πάλης, να συμμετέχουμε σε αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις αύριο όλοι, τους επόμενους αγώνες, γιατί εδώ δεν σταματά αυτός ο αγώνας, θα είναι συνεχής αγώνας διαρκείας, και βεβαίως σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ, αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε εμείς και προσωπικά να στο υποσχεθώ, θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή, χωρίς να υπολογίζουμε κανένα κόστος. Το κρατάμε. Μένω όμως και σε αυτό που είπατε, εσείς αναφέρετε και η φρασολογία και η δικιά σας κύριε Κουτσούμπα και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι μιλάτε για νόμο Κατρούγκαλου Βρούτσι. Τους βάζετε και τους δύο στο ίδιο τσουβάλι. Για σας είναι ο ένας μεταξέλιξη, μεταξέλιξη του άλλου. Μόνοι τους μπαίνουμε. Αφού ο Κατρούγκαλος έκανε ένα νόμο που είναι απαράδεκτο, τον καταψηφίσαμε, τον καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους, και έρχεται ο Βρούτσις τώρα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και λέει: εγώ θα τον καταργήσω. Έλεγε και προεκλογικά. Τώρα βλέπουμε τον ενσωματώνει. Άμα δείτε τον νόμο, θα τον δείτε τώρα, τον φέρει στη Βουλή και όλα θα δημοσιευτεί. Αλλά τα έχει πει άλλωστε τα περισσότερα. Ενσωματώνει όλες τις αντιλαϊκές, αντιασφαλιστικές διατάξεις του Κατρούγκαλου. Αυτό κάνει. Διορθώνει, ξαναλέω, κάποια νομικά κενά που είχε, που θα τα έκανε και ο Κατρούγκαλος μετά, και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για να μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι και άρρωστος και όλα και περαστικά του αυτές τις μέρες. Λοιπόν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα τις έκανε και γιατί θα το έβλεπε στην πράξη κάποιες διορθωτικές κινήσεις και το προχωράει παραπέρα. Σας είπα πού το προχωράει. Άρα λοιπόν μόνοι τους μπαίνουν, μόνοι τους μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ θα ήθελα να πω κύριε Γραμματέα με αφορμή το ασφαλιστικό ότι βάζεται σε πολιτικό επίπεδο το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τσουβάλι. Και τέλος πάντων, στις συνεντεύξεις και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει, με έχετε αφήσει και γυρίζω και λίγο για στην ιστορία και χρησιμοποιώ και κάποιους όρους κομμουνιστικής ορολογίας. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα οπορτουνιστικό κόμμα ή είναι ένα ξεκάθαρο κόμμα της αστικής τάξης το οποίο έκανε τη δουλειά του? Καταρχήν να διευκρινίσω αυτό, επειδή μας ακούει και ένας κόσμος που είναι είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είτε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβει. Και στο ίδιο τσουβάλι βρίσκονται σε κεντρικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ορκίζονται σε αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο, τον καπιταλισμό κλπ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον Τραμπ, ο Τσίπρας έκανε διαπραγματεύσεις, ο Μητσοτάκης συνεχίζει την ίδια κατεύθυνση στο ΝΑΤΟ κλπ. Άρα λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα τα κεντρικά είναι σούμπιτοι και οι δύο μέσα στο ίδιο τσουβάλι και είναι σε ένα άλλο τσουβάλι, σε δύο τσουβάλια διαφορετικά, όταν πρόκειται για επιμέρους ζητηματάκια, όσα τόσα όσα χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το δικοματικό, το διπολικό παιχνίδι. Άρα δηλαδή, βλέπετε ξανά πότε ο ένας, το ΣΥΡΙΖΑ, πότε ο άλλος. Βλέπετε ξανά. Να λέει γιατί έχουν κάποιες διαφορές. Ας πούμε, η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή διαχείρισης που ασπάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ακριβώς ίδια με την νεοφιλελεύθερη εκδοχή διαχείρισης που ασπάζεται ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Έχουν κάποιες επιμέρους διαφορές ως συνταγές για το πώς θα υλοποιηθούν. Όμως το διατάφτα για τον εργαζόμενο λαό τα αποτελέσματα είναι ίδια. Γιατί και οι δύο ενδιαφέρονται πρωτίστως για την κερδοφορία του κεφαλαίου, των μονοπωλίων, των μεγάλων ομίλων. Και άρα εφόσον αυτό έχεις στο μυαλό σου, τότε κάνεις και τις ανάλογες πολιτικές. Δηλαδή σκέφτεσαι πώς θα τους φοροαπαλλάξεις περισσότερο τους μεγάλους και από πού θα τα πάρεις, γιατί πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία. Θα τα πάρεις από το λαό, από τον εργαζόμενο, από τον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, από τον αγρότη, από τον εργάτη, από τον δημόσιο υπάλληλο και πάει λέγοντας. Και από τον συνταξιούχο, περιορίζοντάς του δικαιώματα, συντάξεις κλπ. Άρα λοιπόν, στο διατάφτα, ξαναλέω, οδηγείται με διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης και με διαφορετικούς και η εκφορά του λόγου του πολιτικού, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο λαό. Αυτό πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε. Και εδώ είναι όλοι οι θειασσότες της λογικής ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, της περιβόητης, τι να διαβάζεται στα αρχικά, TINA, δηλαδή there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Λένε στον κόσμο, τι να κάνουμε, αυτά είμαστε, αυτό είναι το σύστημα, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτοί είμαστε εμείς, τέλειωσε, δεν υπάρχει τίποτα. Τους λέμε, κύριοι, υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο πρέπει να διερευνήσει, να προβληματιστεί και να ακούσει ο ελληνικός λαός και να αποφασίσει. Γιατί έχει αυτό την τελική δύναμη. Αρκεί να το συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και άλλη εναλλακτική. Υπάρχει και άλλη κοινωνία με διαφορετική οργάνωση της οικονομίας, διαφορετική οργάνωση των υπηρεσιών
και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή και το εργατικό κράτος σε σχέση με το καπιταλιστικό κράτος. Και άρα εκεί πρέπει να πάμε. Υπάρχει και η εργατική, η λαϊκή εξουσία σε σχέση με αυτή την εξουσία που ζήσαμε τόσα χρόνια που είναι για τους λίγους, τους λεφτάδες και τους μεγάλους. Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόσφατα υπήρξε και ένα άρθρο στο κομματικό έντυπο, αν θυμάμαι καλά, όπου λίγο πολύ έκανε κριτική στο κομμουνιστικό κόμμα γιατί τους βάζετε στο ίδιο τσουβάλι. Εσείς τι πιστεύετε, είναι συστημικό κόμμα? Μα με τα μπούνια είναι συστημικό, άλλωστε το λέει και ο ίδιος, σε όλους τους τόνους. Αυτό που είπε χθες στην κεντρική... Και ως κυβέρνηση το είπε και ως αντιπολίτευση. Βέβαια, σαν αντιπολίτευση του δίνει δυνατότητα αυτό που έκανε και η Νέα Δημοκρατία, που έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν, το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να προβάλλει και μερικά αιτήματα παραπάνω όταν είναι αντιπολίτευση. Και όταν γίνεται κυβέρνηση, τα ξεχνά. Λοιπόν, και δεν τα κάνει. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ως αντιπολίτευση λέω και λίγα παραπάνω, αλλά σε αυτό το ζήτημα, ότι θα στηρίξω το σύστημα, το λέει σε όλους τους τόνους. Και το έλεγε και το πρώτο εξάμηνο του 2015, γιατί διάφοροι λένε τώρα ότι τάχα μου ήταν αντισυστημικός τότε και τέτοια τίποτα, κουραφέξαλα. Τα ίδια ήταν. Η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί των οικονομικών πηγαίναν με αυτή τη λογική να διαπραγματευτούν υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα θα είμαστε, δεν διακινδυνεύουμε τίποτα, την Τρόικα θα την έχουμε, δεν διακινδυνεύουμε τίποτα, το σύστημα αυτό θα είναι, δεν διακινδυνεύουμε τίποτα, έτσι λέγαν κάποιοι εναλλακτικοί, και με αυτή τη λογική πήγαν και κοροϊδεύαν τον κόσμο. Θα κάνω δημοψήφισμα, έλεγε ο ένας, να μην κάνεις δημοψήφισμα άλλο. Έκανε δημοψήφισμα, την άλλη μέρα ήρθε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που ήμασταν μέσα και λέει: ο λαός δεν ψήφισε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων κάπως καλύτερα να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ανοησίες δηλαδή. Και στο τέλος πάει εκεί στα αυτά που λένε ότι κλαίνε κάθε Ιούλιο, στις διαπραγματεύσεις, αυτές που μαγειτοφωνούσε ο Βαρουφάκης, λοιπόν τις ολονύχτιες, και πάει και βάζει την τσίφρα του σε ένα μεγαλειώδες, το χειρότερο, το τρίτο μνημόνιο. Μαζί με τους άλλους βέβαια που τον στήριξαν σε αυτό. Τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αν υπάρχει τέτοιο υλικό, κύριε Κουτσούμπα, να το ακούσουμε από αυτό που πήγε να δώσει στον πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Βαρουφάκης και δεν το δέχτηκε. Αφού το έδωσε, να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Καλά, η Βουλή καλά έκανε. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει ευθύνη, διότι ως αρχηγός κόμματος, εφόσον έχει ένα υλικό, είτε γραπτό από μαγνητοφωνημένο, είτε έτσι όπως το έδωσε σε στικάκι, ας το μοιράσει όπως μας θέλει. Μας στέλνει επιστολές. Όπως γράφει επιστολές για διάφορα θέματα και στέλνει στους πολιτικούς αρχηγούς, να μας στείλει και το στικάκι αυτό στους πολιτικούς αρχηγούς και σε όλους τους βουλευτές. Γιατί δεν το κράτησε κρυφό, το έδωσε στον πρόεδρο της Βουλής και είπε: μοιράστε το στους βουλευτές και στους 300 ή στα πολιτικά κόμματα να το δώσουν στους βουλευτές. Άρα θέλει να κάνει αυτό, την κίνηση. Είπε. Και ήθελε να κάνει τη Βουλή να διακινήσει αυτό το υλικό, το οποίο το πήρε με αυτόν τον τρόπο, μαγνητοφωνώντας τους εταίρους του, αυτούς δηλαδή με τους οποίους συνομιλούσε και διαπραγματευόταν τότε. Αυτός και ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ας το δώσει στη δημοσιότητα. Εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Λέμε να δοθεί στη δημοσιότητα, να το δώσει ο ίδιος. Μπορεί να το δώσει. Τι δηλαδή, πασάρει το στικάκι και μάλιστα φεύγει από τη Βουλή λέγοντας ότι έχει μια κηδεία. Εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος κηδεία ενός φίλου του. Αλλά σε έδωνε την άλλη μέρα το στικάκι που θα είχε τελειώσει η κηδεία. Γιατί να το παραδώσει στον πρόεδρο για να σηκωθεί να φύγει και να μην έχει ούτε καν την αντιπαράθεση. Το ήταν σαν υπεξηγή δηλαδή. Όχι, μιλάω για κοροϊδία. Γιατί κάνει. Μόνο επικοινωνιακά για τα κανάλια, για εσάς τους δημοσιογράφους μπορεί να έχουν κάποια αξία αυτά. Επί της ουσίας έχει τεράστιες ευθύνες, διότι δεν το έχει δώσει αυτό στη δημοσιότητα. Πριν πάμε στα εθνικά, στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε μία φράση για την οποία ενοχλήθηκε και η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άσκησε κριτική. Να ελέγξουμε την άλλη φορά τους αρμούς της εξουσίας. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτό που ακούστηκε? Τι σχόλιο να έχω? Καταρχήν, ούτε ο ίδιος ξέρει τι είναι η αρμή της εξουσίας, ούτε οτιδήποτε άλλο, ούτε ελέγχονται οι αρμοί της εξουσίας. Ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, πώς λειτουργεί και τι είναι αυτό το κράτος, παρότι η κυβέρνηση. Ή για να το πω καλύτερα, μάλλον έχει καταλάβει και θέλει να κοροϊδεύει και το κόμμα του, γιατί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή τα είπα αυτά, και τον ελληνικό λαό, αυτόν που σκέφτεται προοδευτικά. Και σου λέει ο άλλος, α, λέει για τους αρμούς της εξουσίας, που είναι κακή η αρμή, ένας κόσμος αμέσως κάνει συνειρμούς ότι αυτή η αρμή της εξουσίας είναι κάτι κακό, διεφθαρμένο, σάπιο. Και είναι έτσι κι αλλιώς, κατά την άποψη τη δική μας. Αλλά αυτούς πρέπει να τους γκρεμίσεις. Έτσι κι αλλιώς. Και πρέπει να τους γκρεμίσεις
όχι κάνοντας αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ελέγχοντας τους δικαστές ή δημιουργώντας διάφορα ζητήματα και προβλήματα και ως κυβέρνηση ο ίδιος σαν συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτά που και σήμερα κάνει η Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αλλά τα έκανε στην πράξη και μάλιστα κοροϊδεύοντας συστηματικά τον ελληνικό λαό. Αυτό το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και για το τέλος, να πάμε λίγο, αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Κουτσούμπα, στα εθνικά θέματα. Σας φοβίζει κάτι? Φοβάστε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Είναι τουλάχιστον δημοσιογραφική αδεία, λέγεται, γράφεται κατά κόρο. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ναι. Φυσικά, από ό,τι φαίνεται, και η επιλογή της ελληνικής άρχουσας τάξης και της κυβέρνησης, όπως άλλωστε και των συμμάχων της, δηλαδή του Τραμπ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να προχωρήσουν σε μια συμφωνία κυρίων, σε ένα συμβιβασμό που θα έχει μέσα και τη συνεκμετάλλευση του πλούτου του Αιγαίου και βεβαίως θα έχει και υποχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και από την άλλη μεριά, η αστική τάξη της Τουρκίας, η τουρκική κυβέρνηση, ο κύριος Ερντογάν, έχει σαν σκοπό αυτές τις διεκδικήσεις να τις προωθήσει με κάθε τρόπο και αυτό το κάνει εμφανές σε κάθε κίνηση, σε κάθε ενέργεια που κάνει. Είτε πολιτική ομιλία, είτε δήλωση, είτε παρέμβαση σε διεθνείς οργανισμούς, είτε με τα επεισόδια της παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων και στον αέρα και στη θάλασσα και παντού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αμφισβητώντας συνθήκες όπως η συνθήκη της Λοζάνης, αμφισβητώντας σύνορα και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως εδώ πρέπει να έχουμε καθαρό το εξής. Η άποψή μου είναι ότι ένα επεισόδιο τέτοιο, πολεμικό στρατιωτικό, που οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει και από ατύχημα, όχι μόνο σκόπιμα από κάποια πλευρά, θα οδηγήσει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις πολύ γρήγορα και σε συμβιβασμό της συνεκμετάλλευσης, όπως επίσης δεν λύνει και το πρόβλημα για να αποφύγουμε το επεισόδιο που λένε διάφοροι διπλωματικοί κύκλοι εδώ στην Ελλάδα και άλλοι. Το είπε μάλιστα ο Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας του κ. Μητσοτάκης από την Κύπρο, ναι, του Πρωθυπουργού, το είπε καθαρά για συνεκμετάλλευση. Δεν λύνει το πρόβλημα τάχα μου να αποφύγουμε ένα επεισόδιο τύπου Ήμια ή οτιδήποτε άλλο με το να κάνουμε συμβιβασμό και να υποχωρήσουμε σε κυριαρχικά δικαιώματα μέσα από διαπραγματεύσεις. Διότι και αυτό, η συνεκμετάλλευση που θα έρθει για παράδειγμα, επειδή δεν είναι συνεκμετάλλευση δύο κρατών, δύο λαών που είναι φιλικά, που έχουν την εξουσία οι ίδιοι οι λαοί στην Ελλάδα και στην Τουρκία για παράδειγμα, που δεν έχουν μονοπωλιακούς ομίλους, που έχουν τα κρατικά μονοπόλια, την κοινωνικοποιημένη δηλαδή καλύτερα παραγωγή κλπ. Για να αποφασίσουν και να δούνε κάποια εκμετάλλευση ως σύμμαχες χώρες, δηλαδή εγώ μιλάω για το σοσιαλισμό, καταλαβαίνετε, ναι, ναι, όπου μπορεί να έχει μια τέτοια εξουσία και να είσαι φίλος με μια άλλη χώρα στην ουσία και πιο άνετα στα σύνορα και να είσαι φιλική χώρα και φιλική λαή. Εδώ πρόκειται για ένα λύκο που θέλει συμφέροντα. Ο μονοπωλιακός όμιλος που θα βάλει η Τουρκία να κάνει την εκμετάλλευση μαζί με αμερικάνικους ομίλους, γαλλικούς, γερμανικούς και δεν ξέρω τι, και Ρώσοι από πίσω και Κινέζοι στο δρόμο μεταφοράς των εμπορευμάτων και τις ενέργειες εδώ στην περιοχή όπως είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερης κλίμακας πολεμικές εντάσεις και στρατιωτικά επεισόδια. Από το ένα απλό επεισόδιο που δήθεν θέλουμε να αποφύγουμε τώρα. Και αυτή δηλαδή η λογική της συνεκμετάλλευσης, αυτή είναι η ανάλυση του ΚΚΕ, με μαθηματική ακρίβεια λόγω των ανταγωνισμών και των διαφορετικών τέτοιων μονοπωλιακών συμφερόντων θα μας οδηγήσει και μάλιστα σε μεγαλύτερης έκτασης πιθανών πολεμικής σύγκρουσης. Και υποχώρηση. Και υποχώρηση για τα εθνικά μα θέματα. Μα και βεβαίως υποχώρηση. Η Χάγη, το αναφέρατε εμέσως, αλλά η Χάγη, οι φωνές που ακούγονται περί Χάγης, η θέση δικιά σας. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα λύσει. Και δεν γιατί θα το Διεθνές θέματα. Δικαστήριο της Χάγης δεν είναι ότι το καλύτερο υπάρχει σήμερα. Γιατί ακούμε δικαστήριο και λέμε ότι θα λύσει ισότιμα και δίκαια τις διαφορές. Δεν είναι έτσι. Έχει πολύ κακό προηγούμενο και με το Κωσυβοπαίδιο και με τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας που νομιμοποίησε επεμβάσεις και πολέμους στο δικαστήριο της Χάγης. Άρα λοιπόν το δικαστήριο της Χάγης
είτε πάει για αυτά που λέει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία προκρίνει μόνο υφαλοκρηπίδα ως πρόβλημα, ως διαφορά και ΑΟΣ σε συνέχεια, η Τουρκία, γιατί για να πας στο δικαστήριο της Χάγης θέλεις υπογραφή συνυποσχετικού και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, η Τουρκία απαντά ότι εγώ δεν θέλω μόνο αυτά, αλλά θέλω και τις διεκδικήσεις που έχω, δηλαδή τα ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα στο Αιγαίο, τα οποία τα έχετε υπογράψει, λέει, στην Ελλάδα, γιατί ο κύριος Σιμίτης με τη Συμφωνία της Μαδρίτης το 1997 υπόγραψε ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και βεβαίως τη Συμφωνία του Ελσίνκη που πάλι υπόγραψε ο κύριος Σιμίτης τότε, δύο χρόνια μετά το 1999, όπου λέει για νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και διαφορές. Άρα λοιπόν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ διεκδικώ και τα Ήμια να μπουν στη Χάγη και τα νησιά εδώ, οι γκρίζες ζώνες όπως τις λέμε, όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε, που διεκδικεί η Τουρκία τα νησιά στο Αιγαίο και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν και μόνο από το συνυποσχετικό, πριν εκδικάσει δηλαδή το δικαστήριο της Χάγης, θα έχεις ένα το κρατούμενο. Δηλαδή η Τουρκία θα έχει βάλει όλες τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και βέβαια, στο τραπέζι. Αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Μάλιστα. Και είναι απαράδεκτο.